Το περιστατικό να μας διηγηθείς με τον παππού τώρα είναι μια ευκαιρία να πούμε ένα πραγματικό περιστατικό. Ναι, γίνεται και δίκιο, παρέλειψα κάτι γιατί δεν ήμουν αυτό της Μάρτης βέβαια. Τον πατέρα μου τον σκοτώσαν στη Μαλεβή από κάτω, κάνα χιλιόμετρο κάτω από τη Μαλεβή. Εκεί θέριζε με τη μάνα, με την πεθερά του, με τον αδερφό του, τον κουνιάδο του και με τα δύο αδέρφια. Ο αδερφός μου ο Νίκος ήταν τότε σε 9 χρονών προς τα 10 και αδερφή μου από τα 10 προς τα 11. Επήγαν εκεί λοιπόν να τον είδαν που θέριζε και πήγαν να πάρουν το μουλάρι και του λέει προσέχετε την κλωτσιά μη σας βαρέσει. Το αφήσαν το μουλάρι και πήραν την κλίτσα, την κοιτάξαν την κλίτσα και μετά αφήσαν και την κλίτσα και το πήραν τέλα κοντά. Και πήγε παραπάνω από εκεί που θερίζανε γύρω τα 300 μέτρα και πήγαν να πάει σε μια λάκα στη γωνία. Και του ρίξα δύο τυφεκές και τον σκοτώσα μπροστά στα δύο αδέρφια. Ανάμεσα τα αδέρφια. Τα δύο αδέρφια. Ο πατέρα μου στη μέση και τα παιδιά που διαβάτα και από την άλλη. Εκεί καταλαβαίνετε τα. Πόσο χρόνο ήταν. Ήταν 9 προς τα 10 ο Νίκος και 10 προς τα 11 ήταν η Δημήτρου. Παιδά ήταν μικρά. Και ο παππούς. Ο παππούς ήταν 36 χρόνο παλικάρι. 36 χρόνο παλικάρι. Και εκεί γονάτισε να μην τα αδέρφια μου και τα δύο πάθαν την πλάκα τους. Το πήγαν τα πόδια τους και πέρασαν και κάτσαν κάτω. Ναι, βέβαια. Και από εκεί λοιπόν να με... πέρασε αυτή η μπόρα, περάσαν αυτά τα πράγματα. Αφού ήρθαν τα χρόνια πια μετά και αρχινήσαν οι λεβέντες να με και παριστάντο ότι ήσαν εθνικόφρονες, παίρνανε παλικάρια και τους φορτάνανε ξύλο. Και σκοτώναν κιόλας βέβαια, και όπως δεν τους γνωρίζαμε. Και συμπτωματική μια περίπτωση ενό δεύτερου μου ξάδελφου από τη γυναίκα του αυτό, που ο οποίο ζει και σήμερα ακόμα. Ήμουν στο Ταρμύρι στη Βρύση με κάτι προβατάκια που είχαμε και ήρθαν δύο-τρεις παλικαράδες, παιδιά 16-17 χρονών, ήταν και 18 παραπάνω όχι, ένας ο οποίος ήταν κανένα 33 χρονών και πήγε στη Βρύση και έπινε τα χέρια του και λέει να με πήγαινε εκεί πέρα και πιάσει αυτό και κάτω μαύρο στο ξύλο σε έναν τεατζή. Και λέει τι έκανε αυτό, του σκοτώσε τον πατέρα του πέρυσι, λέει, τι πράγματα. Πήγαινε εκεί πέρα, λέει, να τον καθάρισε, τον ερχόταν το ξύλο, λέει, πήγε και έδωσε 30 οκάδες γάλα χθες στους αντάρτες. Αυτά τα άκουσα από τα αυτιά μου, δεν μου τα είπε κανένας. Και πήγε λοιπόν και το πήρε αυτό το παιδάκι, εκεί που έχω το ιερό, στο ξεροκάδα, αν το έχετε δει. Δίπλα από το ιερό είναι μια στέρνα που είναι η τσουπαναρίνα από την δοδανά του. Και αυτό είχε 400 γύρια και τα πήγε να τα ρίξει, να κολλήσουν πέρα. Το πήρε το παιδάκι τότε στα 17 χρονών, 18, πόσο, 17-18 χρονών. Τον έπιασε το δέντρισμό και τον πήγε κάτω από το ιερό και τον έπλακε στο ξύλο. Τόσο πάει στα παίδια να μου. Πήγα εγώ στη μάνα μου και λέω, μάνα μου λέει, βαρέσα το Σωτήρο και λέει, μάνα μου, δυο φορές, μη μιλάτε, μη μιλάτε, κάτι θα έκανε. Έφυγε, όπα, τα ράψαμε τα σαματά μου, δεν μπορούσα να πούμε τίποτα. Η μάνα του, η μάνα μου, η πεθερά του, πήρα και στον πάγανε κρεμμύδια και αλάτια, του πάνε να πάνε στο σώμα του, για να σε νεύει, ήταν από το ξύλο το πολύ. Περάσαν τα χρόνια τέλος πάντων, το 84-85, αυτός που βάρεσε το πνεύμα. Τι έκανε. Τέλος πάντων. Τον βρίσκω λοιπόν και εδώ πέρα στα Κούτρουφα, αυτός ο Λεβέντης, να πάρει μανάρι. Και του λέω ρε Θοδωρή, αυτό που έκανες του είπα να με το 47, θα ήταν 46-47, εγώ αν ήμουν σαν το Σωτήρ θα σε είχα καθαρίσει. Και μου λέει, όχι θα με είχε καθαρίσει, μου λέει, αλλά είναι πατριώτης μου λέει. Δεν ήξερα, λέει, ότι ο κύριος ο Τριαντάρης μας έβαζε βαράγα με τον κόσμο. Λέει, ρώτα τον τάδε, ρώτα τον τάδε, ρώτα τον τάδε. Τους φορτάσαμε ξύλο. Λέει. Μας παρίσταν τον εθνικιστή και ήταν αντίθετος. Αυτό. Ευχαριστούμε.